η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να εμφανίσει τις άκρως αντιδραστικές αλλαγές στην εκπαίδευση ως τομή στα εκπαιδευτικά πράγματα, δεν διστάζει να κάνει το μαύρο άσπρο, παρουσιάζοντας την αυτονομία του σχολείου, δηλαδή το σπάσιμο του ενιαίου χαρακτήρα της εκπαίδευσης, στη δομή, στη λειτουργία, στα αναλυτικά προγράμματα, ως αναβάθμιση της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης. Και αν είναι τόσο σωστά και ωραία αυτά που κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μπορείτε να μας πείτε, όπως και η προλαλήσασα, γιατί φέρατε αυτό το νομοσχέδιο σε περίοδο πανδημίας, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού? Μα η απάντηση είναι προφανής. Γιατί είναι η μόνη κατάλληλη χρονική στιγμή για να επιτεθεί η κυβέρνηση ύπουλα στα μορφωτικά δικαιώματα της νεολαίας. Το ίδιο που έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια της διακυβέρνησής του. Η στάση αυτή των κυβερνήσεων δηλώνει ενοχή και προσπάθεια αποφυγής των λαϊκών αντιδράσεων. Κρύβουν επιμελώς ότι είναι ένα νομοσχέδιο κατά παραγγελία για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων, κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγία του ΟΣΑ. Το ασπάζεται απόλυτα ο σύνδεσμος Ελλήνων βιομηχάνων, ακριβώς για να υπηρετηθούν οι αξιώσεις του κεφαλαίου. Και ο πυρήνας αυτού του νομοσχεδίου είναι η αυτονομία της σχολικής μονάδας σε όλα τα επίπεδα. Είναι στο περιεχόμενο, στα οικονομικά, στις προσλήψεις των εκπαιδευτικών και πάει λέγοντας. Είναι το σχολείο που δίνει προτεραιότητα στις δεξιότητες, με βάση δηλαδή το τι θέλει κάθε φορά η αγορά. Όχι με βάση τις κοινωνικές ανάγκες, τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Όχι προς χάρη της μόρφωσης των νέων ανθρώπων. Σημαίνει περικοπές δαπανών μέσω της εξοικονόμησης προσωπικού, πόρων και περιττών δαπανών. Όταν όλοι σας λέτε για σχολεία ανοιχτά στην κοινωνία, δεν εννοείται τίποτε άλλο εκτός από την ανταποδοτική λειτουργία του σχολείου. Δηλαδή, ακόμα και τα ελάχιστα που δίνουν οι Δήμοι για τα σχολεία, για τη συντήρηση, για τη θέρμανση και ένα σωρό άλλα, να μπορούν να τα εισπράττουν στο πολλαπλάσιο. Αυτό το πράγμα το βαφτίζεται αυτονομία. Ο ΣΥΡΙΖΑ το βαφτίζει αποκέντρωση. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Το καλό σχολείο είναι πάντα σε άμεση συνάρτηση με την καλή τσέπη των γονιών. Προϋποθέτει αυτό το νομοσχέδιο έλεγχο σε όλα τα επίπεδα για το πόσο το κατά τα άλλα αυτονομημένο σχολείο υπηρετεί τις ανταγωνιστικές απαιτήσεις της αγοράς και των εργοδοτών. Αυτό είναι το πραγματικό περιεχόμενο της αξιολόγησης. Προϋποθέτει διευθυντές και στελέχη πυθύνια όργανα, ικανά και πρόθυμα σε ρόλο μάνατζερ, να αξιοποιούν επιχειρηματικά τις εγκαταστάσεις του σχολείου, να εξασφαλίζουν επιπλέον πόρους μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την ευκολότερη αποδοχή δωρεών και χορηγιών. Προϋποθέτει σχολικά συμβούλια απαλλαγμένα από ενοχλητικές φωνές του Συλλόγου των Διδασκόντων, του Συλλόγου Γονέων, των Μαθητών. Βγάζεται σπυράκια με το ρόλο των συλλογικών οργάνων. Η αυτονομία των σχολικών μονάδων, δηλαδή το αποκεντρωμένο, ανταγωνιστικό, διαφοροποιημένο, κατηγοριοποιημένο σχολείο, δεν είναι απλά κάποιες παραξενιές μερικών υπουργών ή κάποιο τυχαίο γεγονός. Είναι το σχολείο του μέλλοντος που θέλει η τάξη σας, αυτή που υπηρετείτε, η αστική τάξη, δηλαδή το σχολείο των πολλών ταχυτήτων. Είναι αυτό που σχεδιάζουν χρόνια ολόκληρα ο ΟΣΑ, τουλάχιστον από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Όλοι σας, με επιμέρους διαφορές, υπηρετήσατε και υπηρετείτε αυτούς τους σχεδιασμούς. Η ομοιότητα των πολιτικών σας, όλων σας, με όποια κυβέρνηση, είτε της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε του ΠΑΣΟΚ, με όποιον υπουργό,
Μα λέγεται Αρσένης, Διαμαντοπούλου, Αρβανιτόπουλος, Γαβρόγλου, Φίλης, Κεραμέως, οποιοδήποτε, πάση περιπτώσει, με μια ντουζίνα νομοσχέδια, ο καθένας και η κάθε μια στο ενεργητικό τους. Είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με αυτό που επιδιώκουν οι βιομήχανοι. Από το 1989, η ομάδα πίεση εργοδοτών της Στρογγυλής Τράπεζας των Ευρωπαίων Βιομηχάνων έδινε το στίγμα, λέγοντας ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση θεωρούνται ζωτικές στρατηγικές επενδύσεις για τη μέλουσα επιτυχία της επιχείρησης. Και μάλιστα λυπάται, διότι η βιομηχανία, όπως λένε, δεν έχει πάρει, έχει πάρει πολύ λίγη επιρροή στα προγράμματα που διδάσκονται. Ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν μια ανεπαρκή κατανόηση του οικονομικού περιβάλλοντος, των επιχειρήσεων και της έννοιας του κέρδους, καταλήγοντας ότι αυτοί οι εκπαιδευτικοί δεν καταλαβαίνουν τις ανάγκες της βιομηχανίας. Να λοιπόν το βασικότερο κριτήριο της αξιολόγησης. Να κατανοούν τις απαιτήσεις των βιομηχάνων και να είναι απόλυτα υποταγμένοι σε αυτά τα κελεύσματα. Το σχολείο λοιπόν των δεξιοτήτων και η κατάρτιση που τόσο διαφημίζει η κυβέρνηση είναι επιλογή των βιομηχάνων. Και εδώ υπάρχει απόλυτη ταύτιση της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινήματος Αλλαγής και μάλιστα υπερακοντίζει ο ένας τον άλλον. Θα θυμίσω αυτό που είχε πει ο κύριος Φίλης το Μάη του 2020 ως απάντηση στην κυρία Υπουργό για τη στροφή στην καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Δεξιότητες, λέει. Είμαστε αναφαδόν υπέρ του να υπάρχουν ήπιες δραστηριότητες στο σχολείο. Δεν είμαστε, λέει, το κάνουμε ως κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το δε κίνημα αλλαγής βέβαια δεν χάνει την ευκαιρία να υπενθυμίζει ότι τις δεξιότητες τις εγκαινίασε το ΠΑΣΟΚ το 97 με τον Αρσένη και μετά εξυγχρονίστηκαν το 2011 επί Διαμαντοπούλου. Και ρωτάμε γιατί αυτή η επιμονή στις δεξιότητες. Είτε είναι ήπιες είτε είναι σκληρές, διότι αυτές είναι που καθορίζουν την αλλαγή τρόπου σκέψης. Στο πώς μορφώνεται ο μαθητής σήμερα, τι εργαζόμενος θα γίνει αύριο. Είναι η απάντηση στο πώς θέλει το κεφάλαιο, το καπιταλιστικό σύστημα, τον άνθρωπο και τι καθήκοντα αναθέτει το σχολείο για να παίξει ρόλο στην ανάπτυξη της κερδοφορίας του και στη διόνυση της κυριαρχίας του. Ο ΣΕΒ δείχνει το δρόμο, φωτίζει τους στόχους των κυβερνητικών επιλογών στην εκπαίδευση. Η τελευταία του έκθεση, πριν από 2 μήνες ακριβώς, με τίτλο «Το μέλλον της εργασίας σε έναν κόσμο που αλλάζει», λέει: «Η αυτοματοποίηση των εργασιών ρουτίνας απαιτεί δεξιότητες, επίλυση προβλημάτων, οι οποίες πρέπει να ανανεώνονται συνέχεια. Και αυτό γιατί οι τεχνολογικές αλλαγές μειώνουν ακόμα περισσότερο το χρόνο ζωής των δεξιοτήτων, ο οποίος κυμαίνεται σε 2,5 με 5 χρόνια». Να λοιπόν η κατεύθυνση που δίνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων και το πιάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε συνέχεια όλων των προηγούμενων αντιεκπαιδευτικών αλλαγών. Οι αλλαγές στα σχολικά βιβλία, όπως αυτή της αφαίρεσης των λογοτεχνικών κειμένων από τη γλώσσα και την αντικατάστασή τους από μικρές αγγελίες, από συνταγές μαγειρικής, τι αποδεικνύουν? Ότι το κεφάλαιο προτιμά τις πρόχειρες αναλώσιμες γνώσεις, όπως αυτές οι συνταγές μαγειρικής, από τα λογοτεχνικά κείμενα, από τις κοινωνικές επιστήμες, από τη θεωρία του Δαρβίνου, από το να μάθει ένας μαθητής, μαθήτρια, να εξηγεί τους φυσικούς και κοινωνικούς νόμους, να ξεχωρίζει την αντικειμενική αλήθεια από την παραποίησή της και να απορρίπτει τις ψεύτικες ατομικές αλήθειες και τον ανορθολογισμό. Ξέρετε γιατί όλα αυτά? Διότι στον πυρήνα του συστήματος που υπηρετείτε υπάρχει η εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης, η οποία απαιτεί μεγαλύτερη εκπαιδευτική ταχύτητα στην απόκτηση των εκάστοτε αναγκαίων δεξιοτήτων με το λιγότερο δυνατό κόστος για το κράτος. Γι' αυτό άλλωστε τίνει να συρρυκνωθεί από την εκπαιδευτική διαδικασία η γενική μόρφωση. Ένα πράγμα λοιπόν ενδιαφέρει την αστική τάξη, την οποία υπηρετείτε όλοι σας με προθυμία, η φθηνή και με ημερομηνία λήξη γνώσης, η διαβίου περιπλάνηση, η στροφή της συντηρητικής πλειοψηφίας των νέων στην κατάρτιση για τον μελλοντικό εργαζόμενο, αυτόν τον φθηνό, τον ευέλικτο και συνάμα, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, συνάμα φοβισμένο, σαν το ομιλούν εργαλείο
αποδεχόμενο χωρίς δεύτερη κουβέντα να ικανοποιήσει τις επιθυμίες των μεγαλοεργοδοτών για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Και κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, έχετε φτάσει στα για τους νέους. Επιτρέψτε μου να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Και δεν παίρνω περισσότερο χρόνο από ό,τι πήραν και οι προηγούμενοι. Μπορεί να άλλαξε ο Πρόεδρος, αλλά νομίζω να υπάρχει μια σχετική ανοχή. Ωραία. Για τους νέους λοιπόν, τους εκπαιδευτικούς στο λαό μας, αφωτηρία δεν μπορεί να είναι η υπεράσπιση του σημερινού σχολείου. Είναι γέννημα θρέμα δικό σας. Υπεράσπιση όμως των σύγχρονων αναγκών και δυνατήτων που γεννάει η αποχή μας για τα μορφωτικά δικαιώματα όλων των παιδιών είναι καθήκον όλων μας. Όλων της εργατικής λαϊκής οικογένειας που βγάζει σπυράκια, κυρία Πιπηλή, όταν το ακούει. Γιατί υπάρχει ανάγκη και δυνατότητα σήμερα να μειωθούν οι μαθητές ανατάξει, να γίνουν μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών για την κάλυψη του συνόλου των κενών στα σχολεία και όχι μόνο για το 20% των κενών, να αναπροσαρμοστούν λεπτά τα αναλυτικά προγράμματα και οι ύλοι για την κάλυψη των μαθησιακών κενών. Αυτό όμως απαιτεί αγώνα και σε αυτόν τον αγώνα το ΚΚΕ είναι πρόθυμο να δώσει ό,τι πρέπει να δώσει, έτσι ώστε να ανατραπούν αυτές οι πολιτικές. Ευχαριστούμε.